έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε. Νομίζω ότι προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς και με τη θεσμική ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Χθες είχαμε και μια περίεργη ορκομοσία, δηλαδή προσαρμοσμένη στην υδροκεφαλή νέα πρόεδρος, αλλά προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής. Αλλά και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με την υγεία, τη δημόσια υγεία που απειλεί ο κορονοϊός. Ναι, είναι πράγματι αλήθεια αυτό που συνέβη χθες, όπως αναφέρατε και εσείς, με την ορκομοσία της Προέδρου, της νέας Προέδρου. Αντικειμενικά ήταν μια πρωτοβουλία, αν θέλετε, λήψης κάποιων συγκεκριμένων μέτρων, ελαχιστοποίηση του συγχρονισμού, να το πω έτσι, ναι, που ενδεχομένως θα παρατηρούνταν σε κάποια άλλη περίοδο αντίστοιχη, να το πω έτσι, που δεν θα υπήρχε. Συνήθως είναι κατάμεστη η Βουλή και έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη καλά κάνατε, καλά κάνατε λύση προκειμένου να προφυλαχθεί ενδεχομένως ένας κόσμος. Σε ό,τι τώρα αφορά και την επιδημία, γιατί συνδυάζονται όλα αυτά, όπως είπατε κι εσείς, δείτε, και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αλλά και όλα τα έως τώρα τεκτενόμενα γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού από πλευράς της κυβέρνησης, η κυβέρνηση τι κάνει, επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπιστούν οι αντικειμενικοί κίνδυνοι, φυσικά, και οι ορατές συνέπειες στην υγεία του λαού μας, του πληθυσμού της χώρας, ναι, μας, αλλά και στην οικονομία. Διαβάζω κιόλας, έχω μπροστά μου το ριζοσπάστη. Και κάνετε, ναι, έχετε αναδείξει σε κύριο θέμα της εφημερίδας σας, της εφημερίδας του κομμάτός σας, την σχετική ανακοίνωση πολιτικού γραφείου της Κεντρικής, ναι, Επιτροπής, ναι, του ΚΚΕ. Ναι, ναι. Τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού και στήριξη των εργαζομένων. Όταν λέτε ουσιαστικά και μέτρα. Δεν το αναδεικνύουμε, αλλά αν θέλετε και το προηγούμενο διάστημα, με το ξεκίνημα, να το πω έτσι, του ζητήματος αυτού με την επιδημία, με τον κοροναϊό. Το κόμμα μας με ευθύνη ανακοίνωσε, βγήκε, να το πω έτσι, δημόσια και ζήτησε συγκεκριμένα άμεσα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας. Και αυτό το έκανε και το κάνουμε και με την αφορμή και την ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου, διότι όπως αναφέρετε και το γνωρίζετε και εσείς, το διαβάσατε, ότι από όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, τι αποδεικνύεται, τι αναδεικνύεται, οι τραγικές ελλείψεις του συστήματος υγείας. Να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνει και αυτή η κρίση, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, ότι τα τεράστια κενά του συστήματος υγείας είναι αποτέλεσμα κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Ναι. Υποχρηματοδότηση, εμπορευματοποίηση και πάει λέγοντας. Λέτε, πάλι στην, ναι, πρώτη σελίδα διαβάζω, στο ναι, ίδιο θέμα. Σημειώνει ο ριζοσπάστης: η λήψη των αναγκαίων μέτρων απαιτεί εναντίωση στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πολιτική υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Απ' την άλλη πλευρά, το διάβασα νωρίτερα διαβάζοντας όλες τις εφημερίδες που έχω μπροστά μου, η Ευρώπη ανοίγει τα ταμεία. Μαζικά δημοσιονομικά μέτρα αποδέσμευση 37 δισεκατομμυρίων ευρώ και επίσης 500 δισεκατομμύρια διαθέτει το ίδιο το Βερολίνο. Δηλαδή, πώς από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευνοεί την χρηματοδότηση, ενώ την ίδια στιγμή χρηματοδοτεί για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό? Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Αυτά είναι τα μέτρα, είναι μέτρα, όπως είπατε και εσείς, που εξαγγέλθηκαν χθες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν αναιρεί τα τεράστια προβλήματα, την τραγική εικόνα που αναδεικνύεται και με αφορμή, σας λέω, το ζήτημα με τον κορονοϊό και τις τεράστιες υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού που προκύπτουν από αυτό, μπροστά στα διαχρονικά ζητήματα, προβλήματα αν θέλετε, που αντιμετωπίζει και το σύστημα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και πάει λέγοντας, με όλες αυτές τις ελλείψεις, προσωπικό, εξοπλισμός κτλ. Και αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής στα πλαίσια της κοινής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό των δημοσίων δαπανών και στην υγεία. Με αποτέλεσμα αφενός μεν τη συρρήκνωση των δομών με τα γνωστά αποτελέσματα
και τις επισημάνσεις που κάνουμε και στην κουβέντα μας τώρα, αλλά και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, ανακοινώθηκαν οικονομικά μέτρα σε πρώτη φάση, αυτά τα δισεκατομμύρια κτλ. Λοιπόν, θα ανοίξουν τα κρεβάτια της ΣΜΕΘ. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Θα προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, όλο αυτό το αναγκαίο προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και με αυξημένες ανάγκες. Το Υπουργείο Υγείας κάλεσε... Θα ανοίξουν οι 500, θα λειτουργήσουν μάλλον όλες οι κλίνες ΣΜΕΘ. Ή όσες είναι κλειστές, 150, πόσες παραμένουν ακόμα κλειστές. Ναι, το Υπουργείο Υγείας δεν κάλεσε γιατρούς και νοσηλευτές να προσληφθούν. Ναι, δείτε τώρα, ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες ή αν θέλετε η πρόσκληση ενδιαφέροντος στην προοπτική προσλήψεων για 2 χρόνια με την όποια προοπτική ενδεχομένως να παραμείνουν στο σύστημα, είναι σταγόνας στο ωκεανό μπροστά στα τεράστια προβλήματα η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι τον Ιούλιο με το που... λίγο πριν ή τέλος πάντων μετά στις προγραμματικές δηλώσεις ανακοίνωσε τις προσλήψεις 2.000 νοσηλευτών. Ήδη οι νοσηλευτές γίνανε 1.500 και 500 γιατροί. Στις 2.000 δηλαδή που τώρα ανακοίνωσαν ως προσλήψεις. Αλλά και πάλι σας λέω ότι αυτό είναι σταγόνο στον ωκεανό όταν τέλος 19 αρχές του 2000, γύρω στις 2.000, λίγο λιγότερο από 2.000, προσωπικό στο σύνολο, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, έχει φύγει από τα νοσοκομεία λόγω συνταξιοδότηση. Αποχώρησαν. Άρα λοιπόν, και δεν το λέμε τώρα, το λέμε από πριν, το λέμε μήνες τώρα, αν θέλετε και χρόνια ως κόμμα, εστιάζοντας και σε αυτό το ζήτημα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, για την ανάγκη προσλήψεων και κάλυψη όλων των κενών στο δημόσιο σύστημα υγεία, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία. Δείτε τώρα με τον κορονοϊό, πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, που θα έπρεπε να παίζει, να λειτουργεί, να το πω έτσι, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της πρόληψης, αν θέλετε, της πρώτης αντιμετώπισης των περιστατικών κτλ., η οποία είναι ανύπαρκτη, διότι έχει διαλυθεί, επιτρέψτε μου τη λέξη. Και φυσικά, απόρρια αυτής της κατάστασης είναι τα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί δείτε, οι υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που όντως επιβάλλουν την ανάγκη λήψης μέτρων αναγκαίων από την κυβέρνηση κτλ. Προκειμένου πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κορονοϊού, καταδεικνύουν αυτή την κατάσταση, ή αναδεικνύουν, αν θέλετε, αυτή την κατάσταση. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας. Και δείτε τώρα η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου λίγο, η κυβέρνηση τι κάνει, επικαλείται την ατομική ευθύνη των πολιτών, που δεν αφορά βεβαίως τα αυτονόητα μέτρα της ατομικής υγιεινής, την ευθύνη, αν θέλετε, που πρέπει να έχει ο καθένας για μέτρα προστασίας του ίδιου, της οικογένειάς του, κατ' επέκταση του κοινωνικού συνόλου. Αλλά επικαλείται την ατομική ευθύνη για να κρυφτούν όντως οι τεράστιες και μεγάλες ελλείψεις. Και οι ευθύνες διαχρονικά, αν θέλετε, όλων των κυβερνήσεων και του κράτους. Για να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας. Μάλιστα. Τώρα, την ώρα που μιλάτε, υπάρχει μια τελευταία είδηση σε καραντίνα αεροπλάνο στην Τουρκία με 57 επιβάτες λόγω κρούσματος κορονοϊού. Στην Τουρκία, η οποία μέχρι στιγμής είχε ανακοινώσει 1, 2, 3 με το σταγονόμετρο. Είναι υψηλή η μεταδοτικότητά του, γρήγορη. Του συγκεκριμένου ήδη. Εξάλλου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει την πανδημία, πλέον χαρακτήρισε πανδημία. Ακριβώς. Πριν από 2 μέρες. Τρεις. Κύριε Λαμπρούλη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια που δεν συνδέεται αμέσως, αλλά εμέσως, μια που αναφέρθηκα στην Τουρκία. Αυτή την περίοδο, όχι μόνο πέραν από τον ιό, είχαμε και έχουμε μια ένταση με τους μετανάστες και πρόσφυγες να έχουν εργαλειοποιηθεί από πλευρά της Τουρκίας, μια ένταση κυρίως στον Εύρο και στα νησιά, και γενικότερα μια αίσθηση ότι ο στριμωγμένος Ερντογάν μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τους μετανάστες είτε την πιθανότητα ερευνών σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ώστε και να εκτονωθεί προς τα δι' αυτού του τρόπου η πίεση που νιώθει στο εσωτερικό του, και βεβαίως αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πίεση και ένταση στις σχέσεις. Ποια είναι η στάση του κομματός σας, η στάση σας απέναντι σε όλο αυτό το
το δύσκολο όπως και να το κάνουμε θέμα. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με αφορμή το προσφυγικό, αν θέλετε, μεταναστευτικό ζήτημα, έχει τοποθετηθεί και οι θέσεις του είναι γνωστές. Αυτό που επιβεβαιώνεται, αν θέλετε, το τελευταίο διάστημα της εξελίξης και στον Εύρο, αλλά και στα νησιά, αλλά κυρίως στον Εύρο, επιβεβαιώνεται είναι πιο ότι η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση του ΝΑΤΟ που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται πιστά από τις κυβερνήσεις και την παρούσα κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες κυβέρνησεις είναι αυτή που ευθύνεται για τη διάλυση των χωρών. Ναι, αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το οποίο είναι γνωστό. Αυτή είναι η αιτία και σε αυτή την αιτία πρέπει να γνωρίζει. Και βεβαίως αυτή η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή όλων των χωρών, μηδέν εξαιρουμένου της Ελλάδος, άνοιξε το δρόμο στον Ερντογάν, στην Τουρκία, στην αστική τάξη της Τουρκίας, να επιβάλλει τις δικές της επιδιώξεις μόχιμα το προσφυγικό. Και βεβαίως αν δεν υπάρξει, εμείς λέμε, όπως και πριν το λέγαμε, αλλά το λέμε και με αφορμή τις εξελίξεις στον Εύρο και τα λοιπά. Αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση και σύγκρουση με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κανονισμό του Δουβλίνου, με τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και όχι τις όποιες αναθεωρήσεις της συμφωνίας που προαλήφονται τώρα ή ενδεχομένως να γίνουν στο επόμενο διάστημα, γιατί αυτό αφέθηκε να εννοηθεί και από την κυβέρνηση αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις τελευταίες συναντήσεις που είχαν και τις συνεδριάσεις και τις συσκέψεις. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτές είναι οι αιτίες και εκεί θα πρέπει να εστιάσει, να το πω έτσι, και ο λαός μας, αν θέλετε, τη διεκδίκησή του. Για την κατάργηση αυτών των κανονισμών. Μάλιστα. Του Δουβλίνου, της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία έτσι κι αλλιώς πλέον είναι νεκρογράμμα. Ανεπίκυρη, έχει καταστεί ανενεργή. Ναι. Η απόφαση της κυβέρνησης. Συγγνώμη, και από εκεί και πέρα, νομίζω είναι γνωστό, αν θέλετε εντάχει να τα ξαναπούμε, ότι εμείς αυτό που βάζαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, χρόνια, αν θέλετε, να κλείσουν τα hot spots στα νησιά του Αιγαίου, να μην δημιουργηθούν νέα, να υπάρχει άμεσος αποκλωβισμός από τα νησιά και με γρήγορες διαδικασίες οι πρόσφυγες, οι μετανάστες κτλ. Να προωθούνται στις χώρες προορισμούς τους. Ναι, παράλληλα, μέσα στην Τουρκία ή αν θέλετε στα τουρκοσυριακά σύνορα κτλ. Να εκεί να οργανωθούν διαδικασίες, μια σειρά από διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου κτλ. Προκειμένου απευθείας να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί που ξεριζώνονται εξαιτίας του πολέμου και των πολέμων των περιελιστικών να μπορούν να ταξιδέψουν στους τόπους, χώρες, προορισμούς τους. Η συγκεκριμένη πάντως απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει σε αυτή τη φάση τα σύνορα και στον Εύρο και να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα νησιά σας βρίσκει συμφωνούς? Κοιτάξτε, δεν τίθεται θέμα σύνορων. Εμείς το έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Τα σύνορά σου θα τα υπερασπίσει ως χώρα. Όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό, ότι εχθρός του λαού μας δεν είναι τα θύματα μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Αυτής της βαρβαρότητας που έχουν βιώσει και βιώνουν στις χώρες τους οι λαοί, στη Συρία και κάτι πέρα σε όλες τις άλλες χώρες εμπροκειμένου της Μέσης Ανατολής ή ξεριζωμένοι κτλ. Που είναι αποτέλεσμα των επεμβάσεων που έχουν εξαπολύσει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη στήριξη, θυμίζω εδώ, και των ελληνικών κυβερνήσεων. Για τα συμφέροντα όμως πιανού του ελληνικού λαού είναι εκεί? Όχι, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, του ελληνικού κεφαλαίου. Άρα λοιπόν εχθρός δεν είναι η μετανάστες, οι πρόσφυγες. Εχθρός είναι η πολιτική που από τη μία στηρίζει τους συμπεριεριστικούς πολέμους, αυξάνοντας φυσικά τα κύματα των προσφύγων, και από την άλλη που μετατρέπει τη χώρα μας, την Ελλάδα, σε χώρα φυλακή. Για να προστατεύεται ποιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλο η αναγκαία φύλαξη των συνόρων στον Εύρο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα της διαφύλαξης, της αναγκαίας φυσικά φύλαξης των συνόρων, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιούνται, για παράδειγμα, ακροδεξιές φωνές, αντιδραστικές φωνές ή και δράσεις αντίστοιχες, ανοιχτές είτε συγκεκαλυμμένες, για να προωθούνται ρατσιστικές κραυγές, αν θέλει, να αναδεικνύονται ρατσιστικές κραυγές, αλλά τελικά να μένουν τι στο απειρόβλητο, να μένουν στο απειρόβλητο ακριβώς οι θύτες αυτής της πολιτικής. Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' επέκταση. Δείτε τώρα, η Τουρκία έχει επέμβει στη Συρία.
ακούσετε εσείς να καταδικάζετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Δεν είναι παραβίαση του καταστατικού χάρτη, ΟΗΕ και τα λοιπά. Είναι εισβολή σε, σε άλλη χώρα, ξένων στρατευμάτων, τουρκικών είναι προκειμένων στρατευμάτων. Υπόθηκε από κανένα, με συγχωρείτε, τα άλλα κόμματα είπαν τίποτα γι' αυτό, βγήκαν να καταδικάσουν εδώ στη χώρα μας, καταδικάσαν αυτή την εισβολή. Παραψηλίζουν που και που, ενδεχομένως για την εισβολή, για την κατοχή και τα λοιπά. Όχι. Γιώργος... Και εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία όλων, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, θα πρέπει να κλείσουμε. Με ειδοποιούν, φτάσαμε στις 9 και έχουμε δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ εγώ για την συμμετοχή σας και την δημοσιοποίηση των απόψεων του κομμάτου σας. Γιώργος Λαμπρούλης.